Ήχος καλός φαίνεται, εικόνα καλή φαίνεται. Καλησπέρα σε όλους. Μετά από κάνα δύο vote που έκανα στο Instagram, μου είπατε ότι αυτό είναι το επόμενο βίντεο που θέλετε να κάνω. Γιατί έχετε πολύ την απορία για το πώς ζυγίζεται τόσο πλατιά κάμερα πάνω στο gimbal. Δεν είναι τόσο δύσκολο, πάμε να το δούμε. Ένα από τα πιο βασικά πράγματα είναι να ξεκινάς το ζύγισμα κάπου ψηλά για να μπορείς να έχεις ευχέρεια κινήσεων. Να μην χρειάζεται να σκύβεις και να είσαι γονατιστός για να ζυγίσεις το gimbal. Εδώ έχω διαλέξει ένα τρίποδο που το έχω καθαρά για φώτα και το χρησιμοποιώ πάλι μόνο όταν είναι να ζυγίσω το gimbal. Οπότε ας βάλουμε εδώ πάνω πρώτα τη βάση του gimbal. Να τη λοιπόν, η βάση του gimbal μπαίνει στο καρφί, τη σφίγγουμε να είναι γερή και βάζουμε πάνω το gimbal. Το συγκεκριμένο gimbal είναι το Ronin M της DJI. Όπως βλέπετε έχω ήδη πάνω μερικά καλώδια, ένα που θα μου τροφοδοτήσει την κάμερα κατευθείαν από το gimbal και άλλο ένα USB που μου τροφοδοτεί το ασύρματο focus. Και το πιο παράξενο είναι που είναι πάνω κολλημένο το πλακάκι. Το έχω πάνω το πλακάκι μόνιμα σε συγκεκριμένη θέση, γιατί λόγω του πλάτους της κάμερας δεν μπορεί να χωρέσει η κάμερα ανάμεσα σε αυτά εδώ τα μπράτσα. Οπότε αυτό που κάνω είναι παίρνω την κάμερα στο χέρι και τη βιδώνω κατευθείαν πάνω στο πλακάκι. Βίδα, κάμερα και τη βιδώνω με κατευθείαν στην πρώτη τελευταία τρύπα. Βεβαιωνόμαστε ότι είναι ίσια βιδωμένη και σφίγγουμε τελείως. Τώρα σειρά έχει το follow focus να βάλουμε. Έχω βάλει ήδη μια προέκταση στο πλακάκι για να μπορώ να βάλω τη ράγα στην οποία θα μπει πάνω το follow focus. Το βάζουμε πάνω και σφίγγουμε. Του βάζουμε και την τροφοδοσία του. Παίρνει ρεύμα αμέσως από το gimbal αυτό. Βάζουμε και το βίσμα για την τροφοδοσία της κάμερας. Στο πίσω μέρος του Ronin M έχει μια υποδοχή για D-Tap. Εδώ έχω αυτό το καλωδιάκι το οποίο είναι D-Tap σε αυτό το βίσμα της Blackmagic και έτσι το συνδέουμε. Τώρα βλέπουμε ότι το gimbal μας γύρνει πολύ προς τα δεξιά. Οπότε ξεβιδώνουμε τις δύο κάτω βίδες και το φέρνουμε από την αντίθετη μεριά λίγο. Τώρα είναι μια χαρά. Τσεκάρουμε έναν τους άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το tilt. Πρέπει να φέρνουμε την κάμερα σε ένα σημείο και να μένει εκεί ακριβώς. Τώρα που την φέρνω εδώ, άμα την αφήσω έρχεται πολύ λίγο μπροστά. Οπότε αυτό το μέρος είναι πιο βαρύ από αυτό το μέρος. Άρα λύνουμε, ανεβάζουμε λίγο και κλείνουμε. Τώρα πάει λίγο πίσω η κάμερα, ξαναλύνουμε, κατεβάζουμε λίγο και την αφήνουμε. Τώρα με τις ρυθμίσεις που κάναμε είδαμε ότι ο πρώτος άξονας ξεζυγίστηκε. Οπότε λύνουμε πάλι τα μπροστά βιδάκια, φέρνουμε την κάμερα λίγο πιο δεξιά. Εκεί είναι μια χαρά. Βλέπουμε ότι όπου την αφήσουμε στέκεται. Τέλεια. Πάμε τώρα να δούμε το ρόλ μας. Έχοντας το ρόλ στη βάση, σηκώνουμε τη μία μεριά και σηκώνεται για να γύρει όλη η κάμερα έτσι. Τώρα είναι μια χαρά από την τελευταία φορά που το χρησιμοποίησα. Μισό λεπτό να το αλλάξω για να δούμε αν δεν είναι μια χαρά πώς να τη φτιάξουμε. Το ξανασηκώνω. Τώρα βλέπουμε ότι το gimbal έρχεται από εδώ, που σημαίνει ότι η πίσω μεριά είναι πολύ βαριά. Οπότε το γυρνάμε από εδώ για να μας βολεύει και το πάμε όλο λίγο πιο μπροστά, βιδώνοντας αυτό εδώ προς τα αριστερά. Για να δούμε τώρα. Τώρα στέκεται στο ίδιο σημείο ακριβώς, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλά. Το σφίγγουμε. Τώρα επόμενο βήμα είναι να βάλουμε το monitor. Δώστε μου ένα λεπτό γιατί το monitor το έχω πάνω στη Sony που γράφω το βίντεο. Το monitor μας είναι το Shinobi της Atomos. Το βάζω συνήθως με μια ελαφριά κλίση προς το πλάι για να μπορεί το άτομο που μου κάνει focus να βλέπει καλά. Δεν υπάρχουν λόγια να σας περιγράψω πόσο χρήσιμα είναι τα Magic Arm. Πάρτε 10. Επειδή άμα βάλω καλώδιο HDMI εδώ πέρα θα βρίσκεις τον μπράτσο, η λύση που έχω βρει είναι αυτή εδώ. Είναι ένας αντάπτορας HDMI σε HDMI γωνία, που βοηθάει το βίσμα να πάει προς τα πάνω και όχι προς τα έξω. Βάζουμε πρώτα τον αντάπτορα και μετά βάζουμε το HDMI μας. Κάνουμε μια τελευταία ρύθμιση στον άξονα του ROLL λόγω του ότι βάλαμε το καλώδιο και έφυγε από τη ζύγιση και τώρα πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε ότι τροφοδοτεί ήδη τα πάντα, τροφοδοτεί το focus, τροφοδοτεί την κάμερα την οποία πάμε να ανοίξουμε. Δουλεύει άψογα. Ανοίγουμε και το monitor μας. Θα σας συνιστούσα να πάρετε ένα HDMI αρκετά λεπτό. Εγώ έχω παραγγείλει, αλλά λόγω του coronavirus όλα αργούν να έρθουν. Μία λύση είναι να το πιάνω εδώ πέρα στη βάση του SSD. Και το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε calibrate. Σχεδόν σε όλα τα gimbal, με το που φορτώνεις καινούργια κάμερα πάνω ή κάθε φορά που ζυγίζεις, πρέπει να κάνεις ένα auto-tune stability για να ξέρει τι δύναμη θα βάλει το κάθε μοτέρ ανάλογα με την κάμερα που έχεις πάνω και όλο το βάρος. Στο Ronin M υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι από την εφαρμογή του κινητού και ο δεύτερος είναι από το thumb controller. Το thumb controller δεν έρχεται μαζί, είναι ξεχωριστή αγορά, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά και βολεύει πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι να το βγάλω για να σου το δείξω.
Ανοίγουμε το thumb controller, βλέπουμε είναι πράσινο το φωτάκι που σημαίνει ότι συνδέεται κατευθείαν και είναι συνδεδεμένο τώρα, και με το joystick επιλέγουμε πάνω κάτω να κάνει tilt ή πάνω η κάμερα. Είναι πάρα πολύ βολικό όταν χειρίζεται το gimbal ένα άτομο και δεν δίνει την κίνηση άλλος από μακριά με κάποιο τηλεκοντρόλ. Εκτός από το χειρισμό της κάμερας δεξιά-αριστερά, έχουμε και τις επιλογές να κάνουμε εδώ πέρα μερικές ρυθμίσεις στο gimbal. Μία από αυτές είναι το auto-tune stability. Κρατάμε πατημένο το μεσαίο, πηγαίνουμε gimbal, κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε στο calibration, κατεβαίνουμε, πατάμε auto-tune και ξαναπατάμε auto-tune δεξιά. Πάντα θα κάνει λίγο θόρυβο κάθε φορά που το κάνετε, αλλά μην σας τρομάξει, βάζει τη max δύναμη σε κάθε μοτέρ για να ξέρει τι θα ζυγίσει. Έτοιμο. Τώρα βάζουμε το thumb controller πάλι πάνω στο gimbal και είμαστε έτοιμοι. Για να πάρουμε το gimbal τώρα να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Πάμε τη βάση λίγο πιο πίσω. Δουλεύει τέλεια. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτό, κάντε μου ένα subscribe για να ενημερώνεστε για κάθε βίντεο που θα βγάζω. Θα βγάζω περίπου 2 βίντεο κάθε εβδομάδα. Είτε είναι κάποια tutorial, είτε είναι κάποιες απαντήσεις σε ερωτήσεις που μου κάνετε στο Instagram, στο Facebook, οπουδήποτε. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.